1-0 έγινε στο 25ο λεπτό. Κοιτάξτε την υπέροχη προσπάθεια προσποίησης του Νικολαίδη. Ο Χρήστος Κωστής, πιο γρήγορος από όλους, θα πλασάρει τον Καρκαμάνη. Τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής παραβιάζει την εστία του μετά από 385 λεπτά. Εδώ είναι λάθος από τον Μπάχερ, τον Αυστριακό, στο σέντρο του Κασάπη. Σήκωσε την μπάλα καθώς είχε βγει ο Καρκαμάνης. Ο Σαβέσκι δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-0 στο 34. Ένα λεπτό αργότερα, στο 35ο λεπτό. Νέα υπέροχη πάσα του Κασάπη. Ο Νικολαίδης φεύγει πιο γρήγορα από τον Παπαδόπουλο. Πλασάρει τον Καρκαμάνη 0-3. Ο Ντέμις Νικολαίδης πανηγυρίζει το γκολ. Στο 53ο λεπτό ο Γκόνιας θα βγάλει αυτή τη σέντρα από φάουλ. Ο Βλάχος θα σπρώξει τον Γιωβάνοβιτς και ο κύριος Γιαναδάκης θα καταλογίσει πέναλτι. 3-1 λοιπόν ευστοχώντας από τον Γκόνια. 5 λεπτά αργότερα εδώ υπάρχει νέα ανατροπή του Καλιτζάκη πάνω στον Γκόνια. Νέο πέναλτι που καταλογίζεται από τον κύριο, από τον διαιτητή της συνάντησης, τον κύριο Γιαναδάκη. Αυτή τη φορά όμως νικητής ήταν ο Ατματζίδης που απέκουσε. Και στο 82 κοιτάξτε την υπέροχη πάσα του Κασάπη. Έφτιαξε 3 γκολ σήμερα με την Κωσάικ. Ο Κωστής θα κάνει το 4-1.